Τώρα αυτή είναι η εποχή να μιλάμε για βιβλία. Είναι. Πάντα. Ιδιαίτερα λέτε τώρα, ε. Ωραία, είναι και έτσι. Δεν πίστευα ότι θα είναι τόσο φιλόδοξο το εγχείρημα του Δήμου Περιστερίου αρχικά, τόσο φιλόδοξο από τη μια τη μεριά, τόσο τολμηρό από την άλλη και τόσο επικίνδυνο σήμερα. Το να μιλά κανείς για το βιβλίο σήμερα, θέλω να πω ότι αυτό είναι πράγματι άκρος επικίνδυνο. Τολμάτε, κυρία Τσότα. Έχω την γνώμη ότι πάτε γρέμοντας. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας. Θα το πω δηλαδή πάρα πολύ απλά. Ας μην το τολμούσε η πολιτεία το 1978 να στείλει νέους στο εξωτικό. Ενώ στο εξωτερικό, ενώ στην Εσπερία. Ειδικότερα στο Φως Ανέσπερον, στη Βενετία. Ήταν, θα έλεγα, εισαγωγικά ένα λάθος, ένα ασφάλμα τότε της Ακαδημίας Αθηνών να ασχοληθεί με ορισμένους από εμάς. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, κυρία Κυριακοπούλου, κυρία Παπάζογλου, κυρία Τσότα του Δήμου Περιστερίου, με μεγάλη χαρά εδώ διακρίνω, βλέπω συνεργάτες που από την αρχή πίστεψαν σε αυτή την απλή τότε δράση που δεν φερόντουσαν οι μελλοντικοί κίνδυνοι. Την κυρία Καρκούλια που τότε που τη γνώρισα, δηλαδή ο όγκος έδινε την εντύπωση ενός μαχητή που δύσκολα κανείς μπορεί να αντεπεξέλθει πολεμώντας. Τον κύριο Αλέξανδρο Πατσί που απεδείχθη πράγματι ότι και το όνομά του, μεγάλο μπορεί να μην είναι, αλλά μεγάλος είναι σίγουρα. Την κυρία Δήμητρα Μόσκου, πατάει στερεά στο χώμα. Εξάλλου τι Δήμητρα θα ήταν. Τον κύριο Δημήτρη Μπαρδάκα που θέλησε και θέλει και συνεχίζει απτόητος να δρά στο πλαίσιο της τεχνολογικής επανάστασης. Την κυρία Δέσποινα Μέλλον. Και βεβαίως και εσάς, κυρία Τσότα, από την αρχή, που θελήσατε να είστε η ψυχή και φέρω κατά μέρος εκείνα τα απλά του Ανδρέα του Παχατουρίδη που συνέχιζε να έχει την ίδια γνώμη από τα βουνά της Υπήρου ως το Περιστέρι, τότε που είχε βρεθεί εκείνο το περίφημο καλοκαίρι, που τότε δεν ήταν τίποτα. Τότε τίποτα δεν ήταν. Είχε μόνο πολύ αγάπη. Πολύ αγάπη και πολύ πάθος. Και πολύ ενθουσιασμό. Και αυταπάρνηση και αυτοθυσία. Σήμερα θέλει και κάτι άλλο. Σήμερα χρειαζόμαστε και κάτι άλλο. Μαχητικότητα, πρώτη γραμμή, αντίσταση, αντίδραση. Όχι αυτό τα πράγματα. Ας είναι. Είναι αδύνατο να σας πω αυτά που λέει η ανακοίνωσή μου, η τόσο φιλόδοξη. Αναμνήσεις από το μέλλον, έκλεψα τον τίτλο πιστεύοντας ότι πράγματι τότε που μου λέγατε πως θα γίνει τάχα το πέτρινο σχολείο του πληθυντικού που έλεγα τι μεγαλόπνα σχέδια είναι αυτά, αλλά καμιά φορά όμως ποιος ξέρει όλα αυτά μπορεί και να γίνουν. Λοιπόν ας πούμε ένα ναι και μετά βλέπουμε και συγκεντρωθήκαμε και προχωρούσαμε και προχωρούσαμε και νέα οι εργασίες και εύνης ορθώθηκε το πέτρινο σχολείο. Μιλάμε λοιπόν για τον τοπικό πολιτισμό, για συστήματα πληροφόρησης, για βιβλιοθήκη που πρέπει αναγκαστικά να διευρυνθεί και να επεκταθεί, βρείτε χώρους άλλους, ξεκινήστε εσείς, όλοι θα βοηθήσουμε. Η βιβλιοθήκη κέντρο τεκμηρίωσης, μόνο, όχι, κέντρο έρευνας, πρωτοβουλίες
άκρως σημαντικές και με βάση μάλιστα διεθνή πρότυπα. Κάτι χρειαζόμαστε. Κάτι χρειαζόμαστε όλοι. Όχι μόνο εδώ, αλλά παντού όπου υπάρχουν βιβλιοθήκες. Θέλουμε κόσμο. Θέλουμε έμπειρους βιβλιοθηκονόμους. Και θα παρακαλέσω να μην υποτιμάτε αυτός ο όρος. Με κανέναν τρόπο. Ο βιβλιοθηκάριος δεν είναι ένας απλός υπάλληλος. Δεν έχουν έτσι τα πράγματα. Δεν πρόκειται περί υπαλλήλου δημοτικού ή δημόσιου. Αυτός κι αν δεν επιτελεί λειτουργήμα, τον έχουμε ανάγκη. Αυτόν ειδικά τον έχει ανάγκη ο τόπος πιο πολύ από κάθε άλλον. Λειτουργώ. Μου χρειαζόμαστε ένα εκπαιδευμένο προσωπικό κοντά στο βιβλιοθηκονόμο και άλλων ειδικοτήτων. Θέλω λίγα λεφτά. Πώς ζητάμε λεφτά για την... Για την αστυνομία. Για την ασφάλεια. Δεν μπορεί, ασφάλεια είναι αυτή. Πρέπει να πληρώνουμε. Στρατός. Για το στρατό. Θέλουμε λεφτά. Όχι, δεν είμαι ακόμα έφηβος για να είμαι εναντίον του στρατού. Πέρασε αυτή η ηλικία τώρα. Αλλά όμως, όπως αγοράζουμε εκείνο το περίφημο τετρακινητήριο, όπως αγοράζουμε φάντο και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, θέλουμε οικονομικούς πόρους. Όπως για την υγεία. Βεβαίως. Αλλά και για αυτήν την υγεία. Την πνευματική υγεία. Χρειαζόμαστε μόνιμους πόρους. Μόνιμους σταθερούς. Και χωρίς υπερβολή, θα έλεγα συνεχώς αυξανόμενος. Θέλουμε βιβλιοθηκονόμους. Κι άλλους, κι άλλους, κι άλλους. Όχι τους διώχνουμε. Όχι είναι εφεδρεία. Τι όροι είναι αυτοί, να μου. Εφεδρεία. Ποιος εφήβρε αυτούς τους όρους, εφεδρεία. Και ξέρετε κάτι. Δεν μπορεί, θα αλλάξουν τα πράγματα. Μα δεν μπορεί να μην αλλάξουν. Όλοι αυτοί που εφήβραν τέτοιους όρους πρέπει να απολογηθούν. Γιατί έχουν κλείσει ιδρύματα, γιατί έχουν κλείσει βιβλιοθήκες, γιατί έχουν κάνει συγχωνεύσεις, γιατί έχουν απολύσει κόσμο. Δεν μπορεί αυτά να περάσουν έτσι. Δεν γίνεται να περάσουν έτσι. Σε μια χώρα που θέλει να λέγεται, δημοκρατική. Δεν γίνεται αυτό. Το κτίριο το έχουμε. Πολύ ωραίο είναι. Εκπληκτικό κτίριο. Δεν μας φτάνει. Δεν αρκεί αυτό. Αυτό από την αρχή δεν σας το πάει. Για να μην τρομάξουμε. Και πείτε τώρα τι λέει αυτός. Μα όσοι με αυτά ασχολούμαστε, το ξέραμε αυτό. Γι' αυτό και εσάς, γι' αυτό και μας φοβούνται. Θέλουμε λοιπόν και άλλο κτίριο, και άλλο, και άλλα κτίρια. Και βεβαίως, όπως αυτό το τρίτο πανελλήνιο, τρίτο, εδώ σε ένα βλέπω 300. Μακάρι. Θα γίνει και αυτό. Λοιπόν, χρειαζόμαστε, θέλουμε, σεμινάρια μέσα στις βιβλιοθήκες. Θέλουμε βιβλιογραφίες. Ευνηδίως πήραμε θάρρος. Μόλις η κυρία Βολέμη και ο αείμνηστος Φίλιππος Ηλιού παρουσιάσαν τις βιβλιογραφίες, αμέσως αναθερήσαμε. Δεν μπορεί. Κάθε βιβλιοθήκη πρέπει να έχει τον κατάλογο της. Τη βιβλιογραφία. Τη δική της. Και τις άλλες που έχουν κυκλοφορήσει, αλλά και αυτήν. Θέλουμε και ένα κατάλογο γενικό, ένα γενικό θεματικό αρχείο. Και κάτι που μας λείπει. Να γίνει τώρα αυτό. Τώρα, τα λέμε τώρα, εννοούμε χτες. Να αρχίσουμε να βγάζουμε προς τα έξω φυλάδια. Φυλάδια, αυτή είναι η βιβλιοθήκη μας, έτσι ωραία, εικονογραφημένη. Να την προβάλλουμε, να την προβάλλουμε, να την παρουσιάζουμε. Ποιοι δουλεύουν μέσα, ποιοι είναι, ποιοι δεν είναι, τι δουλειά ακριβώς κάνουνε. Έχουμε και εξοπλισμό αυτόν που έχουμε.
και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε, ό,τι θέλουμε, και άλλα υλικά, τι χαρτιά πολλά, και δώσ' του, και δώσ' του, και CD, και DVD, και μηχανήματα, όλα τα θέλουμε. Και διπλώσεις. Και καφέδες, χρειάζονται κι αυτοί. Και ξαφνικά η βιβλιοθήκη περιστερείου έγινε θεσμός. Είναι θεσμός. Που έλκει. Προκαλεί ενδιαφέροντα, διάβασμα, αναγνώσεις, αναλυτήσεις διάφορες, πληροφορίες, ειδήσεις. Τότε λέγαμε σε εκείνο το φυλάδιο που είχε βγει έτσι αθώα, αλλά ωστόσο όμως έτσι προκλητικό φυλάδιο, τότε εκεί γραφόταν και η φρασούλα, εμείς επιτρέπουμε στον κόσμο, στους πάντες, να ανοίγουν το βιβλίο, να το κοιτάνε, δηλαδή επιτρέπεται το τεμιόδοκιο το διάβασμα. Επιτρέπεται η ανάγνωση. Μεγάλη υπόθεση. Και ειδικά σε αυτούς τους καιρούς, επιτρέπουμε στον κόσμο να διαβάζει. Από εδώ και πέρα, δεν είναι η βιβλιοθήκη κλειστό ίδρυμα. Κλειστός φορέας. Ανοιχτή. Και ανοιχτή η συνεργασία και επιβάλλεται να γίνει αυτό των βιβλιοθηκών όμων. Και συνεχίσει η επικοινωνία. Και έτσι φτάνουμε στα κέρια σημεία. Το βιβλίο είναι επιστημονικό αντικείμενο. Έχει και την ιστορία του, έχει και την προϊστορία του. Θέλουμε επιστημονική αντιμετώπιση στο βιβλίο. Είναι ένας άλλος ξεχωριστός κόσμος του βιβλίου, επιστημονικός. Μια άλλη διάσταση. Θέλουμε και ταξινόμηση, και καταλογογράφηση, και θεματική ευρυτερίαση, και ταξιδέτηση, και είδη καταλόγων. Και τι δεν θέλουμε. Όλα δεν θέλουμε. Ειδικά τώρα έχουμε και συστήματα. Καταλογογραφήσεων. Αν κάτι μου άρεσε στο Δήμο αυτό, ξέρετε ποιο ήταν. Το Περιστέρι, που είναι μόνιμο εδώ, κατοικεί, έρχεται, φεύγει, πετάει, ξαναγυρίζει, ανέξοδα. Εννοώ χωρίς λεφτά. Αυτό που έχετε κάνει, κυρία αγαπητή και κυρίες και κύριοι, αυτό που έχετε κάνει, το σημαντικό θα ήταν αυτό. Χωρίς λεφτά, χωρίς επιχείρηση. Καμία επιχείρηση. Πουθενά. Πολύ σημαντικό αυτό. Και δεν είναι αυτό κενός λόγος. Ήταν έτσι. Ήταν το πρώτο που συμφωνήσουμε αμέσως. Αυτή η υπόθεση λεφτά δεν έχει. Δεν υπάρχει κανείς πίσω σας, πίσω μας, αλλού. Κανένα κεφάλαιο, να μιλήσουμε και στη γλώσσα την τρέχουσα. Κανένας καπιταλισμός, οποιοδήποτε μαφής, τίποτα. Γι' αυτό και δεν θα πω. Γιατί να το πω. Πού βρήκαμε τα συστήματα καταλογογραφήσεων. Όπου τα βρήκε ο Μιλόν το 1978, που σε εμπνύνεται να το λέει, καταλογογράφησε τη σημαντικότερη βιβλιοθήκη του ελληνισμού του εξωτερικού, στις αιριές της. Πουθενά λεφτά, πουθενά τίποτα. Τότε όμως ήταν αυτό το σύστημα. Καρτέλες. Καρτέλες. Σύστημα κάτερ, κατάλογοι, αλφαβητικοί, και νούμερα, και νούμερα, και νούμερα. Και δουλειά, δουλειά. Ο βιβλιοθηκονόμος, φίλες και φίλοι, δουλεύει. Δουλεύει πολύ. Και ευτυχώς. Μα δεν είναι έτσι. Είναι ακριβώς έτσι. Είναι ακριβώς έτσι. Μα. Μα γι' αυτό να πω και εμάς, μα γι' αυτό και μας φοβούνται. Και κάτι τέτοια να πω. Ποιος δουλεύει σήμερα, μας τρέμουν. Είναι έτσι να πω. Και ξέρετε τι πάει να πει, να περάσει στον κόσμο ένα βιβλίο, να λες διάβασέ το, έλα εδώ, έλα σε εμάς, η βιβλιοθήκη αυτή. Δεν ανοίγει μόνο τις πόρτες. Εδώ, έρχεται ήδη η βιβλιοθήκη σε σένα. Πολύ μεγάλη υπόθεση αυτό.
Πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση. Εκεί κάτι με διακόψατε όταν είπα ότι εργάζεται ο πληθυγονόμος και θα μου πάνε πολύ κακή λέξη, αλλά δεν θα την πω όμως. Ευτυχώς με σταματήσετε για να μην την πω. Υπάρχουν ακόμη κάποιοι, κάποιες, που ούτε καν σκέφτονται την λογική, θα έλεγα, την υποτυπώδη αυτή, αμοιβή. Άλλο η αμοιβή και άλλο η εργασία και άλλο η δουλειά. Καμία σχέση. Ελάχιστη αμοιβή, αλλά τεράστιο το έργο. Όσο και να σας δώσουν, αγαπητοί μου βιβλιοθηκονόμοι, δεν πρόκειται ποτέ να σας ανταμείψουμε. Είναι αδύνατο. Ποτέ δεν συμβεί αυτό. Εξάλλου η πολιτεία το φοβάται αυτό. Όσο πιο νωρίς κλείσουν οι βιβλιοθήκες, τόσο το καλύτερο. Ναι, αλλά άμα κανείς κάνει τέτοια συνέδρια, έστω και το τρίτο, αυτό σημαίνει πως εδώ υπάρχει αντίσταση. Αντιστεκόμαστε. Και σήμερα λιώνω. Το βιβλίο είναι πολύ ωραία φωνή. Είναι μια φωνή. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μια φωνή που την ακούμε ή που δεν την ακούμε. Εγώ πιστεύω ότι την ακούμε. Ένας ανοιχτός διάλογος. Αφού είναι διάλογος, συνομιλία, ακόμα και συζήτηση, ενώ δηλαδή ζωντανός διάλογος και κάποτε πολεμική είναι αυτή η συνομιλία, πολεμικός ο λόγος, επιβεβαιώνει την ύπαρξή μας. Υπάρχουμε. Βεβαίως και λέμε, κότιτο έργο σου, διαβάζω, άρα υπάρχω. Υπάρχω όσο διαβάζω. Και αφού διαβάζω, επικοινωνώ, μαθαίνω, έχω άποψη, πληροφορούμε. Πληροφορούμε. Να ο κίνδυνος της βιβλιοθήκης. Αυτός ακριβώς είναι. Όσο πιο πολύ διαβάζω, όσο πιο πολύ σκέφτομαι, όσο πιο πολύ μαθαίνω, όσο πιο πολύ επικοινωνώ για να, τόσο πιο άνετος γίνομαι. Κύριε Λί, έχω μεγάλη ευρυχωρία καθώς διαβάζω, τόσο και ευρύχωρος γίνομαι. Δηλαδή ελεύθερος. Από τις βιβλιοθήκες εκκινεί η ελευθερία του ανθρώπου. Είναι αλπίρες οι βιβλιοθήκες. Αυτά πρέπει να τα λέμε. Έτσι έχουν τα πράγματα. Έτσι είναι. Τα ξέραμε αυτά, κυρία Τσόπτα. Τα ξέραμε αυτά με τον Ανδρέα από τα βουνά της Υπήρου, γιατί είχε έρθει εκεί για να μιλήσει για Επανάσταση το 1611. Μα πού πήγαινε εκεί να μιλήσει για την Επανάσταση, δεν καταλάβαινε ότι αυτά είναι πολιτικά πράγματα, αυτές οι ασθένειες κολλάνε. Και έτσι μεταφέραμε και στο Περιστέρι. Και καλά κάναμε. Είναι έτσι να πούμε. Λοιπόν, η βιβλιοθήκη είναι όντως επιβεβαίωση. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν και φόβοι. Μην νομίζετε ότι δεν φοβόμαστε κιόλας. Το βιβλίο, οι επεμβάσεις, οι λογοκρισίες, οι απαγορεύσεις, πολλές φορές οι περίεργες, κρυφές, μυστικές καταστροφές, και όσο στο βιβλίο επιτίθενται, εμείς σκεφτόμαστε ότι δεν μπορεί αργά ή γρήγορα και σε εμάς θα επιτεθούμε, ενώ και στον άνθρωπο. Το βιβλίο μας αφορά όλους. Μπορεί να είναι μέσο, να είναι εργαλείο, να παράγει σκέψεις, να είναι σύμβολο, μας αφορά όλους. Ένα καθαρό πολιτιστικό προϊόν, ένας παράγοντας ακρεφνής πολιτισμού, όπως εμφανίστηκε στην αρχή δειλά και μετά δυναμικά από το 1455. Η δυναμική του οφείλεται στο περιβάλλον το ελληνικό της Βενετίας. Μπορεί να είναι αιχμή ο Μανούτιος, αλλά όμως έχει σημασία η περιραίως ατμόσφαιρα. Είτε είναι ο Μουσούρος, ήταν δεν είναι ο Κροκοκοντήλης, είτε ήταν ο Ζωκρέας Καλλιέργης και όλοι οι άλλοι. Και βγαίνει ένα σύνολο, αν θα τα αναφερήσουμε, τι γίνεται με
τη στάση της πολιτείας απέναντι σε αυτά, τι συμβαίνει? Προβάλλει ευθέως η αναγκαιότητα μιας εθνικής πολιτικής και το βιβλίο θεωρητικά και πρακτικά για την ανάγνωση. Μα το βιβλίο είναι αντικείμενο χρήσης. Καθώς το αντικείμενο. Το βιβλίο είναι αξία χρήσης. Έχει σημασία από την ώρα που το χρησιμοποιούμε. Και πράγματι έχει απεριόριστη αξία. Εγώ ποτέ δεν ξεχνάω τις γραφομηχανές, την ελληνόγνωση, την ξενόγνωση, τις καρτέλες των αρχών της δεκαετίας του 80 και στη συνέχεια όταν γίναμε παντοδύναμοι. Η παντοδυναμία της τεχνολογίας. Ψηφιακές καταγραφές, διαδίκτυα και αυτομάτως η βιβλιοθήκη και ειδικά η δημοτική βιβλιοθήκη έχει πολλούς ρόλους. Όσο η κρίση της εποχής διαδίδεται και τα προβλήματα εμφανίζονται αξεπέραστα πολλές φορές, όσο και επληθαίνουν τα αδιέξοδα, όσο και αν υπάρχουν ζητήματα της καθημερινής ζωής, εμείς θα αντιτάξουμε. Εφεδρίες, ψέλεμος. Το προσωπικό το χρειαζόμαστε και διευρυμένο μάλιστα. Το θέλουμε. Τη βιβλιοθήκη. Ξέρετε τι πάει να πει να κυκλοφορείς στον δρόμο και να μην σκέφτεσαι το ωράριο? Τι ώρα είναι? Το πρωί 9. Α, ξέρω, πάω να πάω στη βιβλιοθήκη και να πάρω και καφέ. Τι ωραία είναι το βράδυ, ώρα 9. Μα τι ωραία. Μπορώ να πάω στη βιβλιοθήκη και να μην πάρω και καφέ, μπορώ να πάρω τσάι. Η ώρα είναι 3 τη νύχτα. Και δεν ανοιχτεί η βιβλιοθήκη. Κυρία Τσούτα, χρειάζεστε μια βιβλιοθήκη ανοιχτή όλο το ψηφιακό. Αυτή είναι η ουσία. Με προσωπικό ανταλλασσόμενο. Δεν είναι συνέχεια. Δεν εκδοκιμάμαστε κιόλα. Δεν γίνεται. Αλλά όμως, ώρες 24. Ωράριο διαρκές. Να τρομάξουν όλοι οι κρατούντες. Βέβαια, να τρομάξουν όλοι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Επειδή όμως έχουμε στο Υπουργείο και κάποια αυτιά που δεν είναι κλειστά, ευτυχώς. Υπάρχουν και αυτοί που ακούνε, αυτό έχει μεγάλη σημασία. Δεν ξέρετε. Πολλά μπορούν να γίνουν. Και να έχουμε λοιπόν ξαφνικά εθνική πολιτική στο βιβλίο. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Είναι δύναμη η βιβλιοθήκη. Δύναμη πολιτιστική, παιδευτική, πολιτική, επιστημονική, κοινωνική δύναμη η βιβλιοθήκη. Είναι έτσι. Γι' αυτό και είπα ότι η βιβλιοθήκη σήμερα εξαιτίας του διαδικτύου πρέπει να είναι διαρκώς επισκέψιμες και διαθέσιμες. Τον οποιονδήποτε. Όποιος και είναι αυτός. Όποιος και να είναι αυτός. Δικός μας, κατά δικός μας, ξένος, όποιος και να είναι. Ο άλλος, δεν έχει σημασία. Έτσι θα είναι οι βιβλιοθήκες κοντά στον άνθρωπο. Θα είναι, θα έρχονται κοντά στον άνθρωπο. Κάποτε σκεφτόμουν ότι αν θέλουμε να κρίνουμε το βαθμό ελευθερίας, το βαθμό λειτουργίας των θεσμών, το βαθμό λειτουργίας της δημοκρατίας, δεν έχουμε παρά να μιλήσουμε με όρους αριθμητικής. Ο αριθμός είναι ανελέητος. Όταν σκέφτηκα ότι καλό θα ήταν να βάζουμε από εδώ ένα θεσμό και από εκεί τον άλλον. Από εδώ λοιπόν η παιδεία, από εκεί η δημοκρατία. Δεν νοείται παιδεία εκπαίδευση χωρίς βιβλιοθήκη, δεν γίνεται. Όποιος το πει αυτό κάνει μεγάλο λάθος. Οι βιβλιοθήκες σαφώς και είναι υπόθεση παιδείας εκπαίδευσης. Βιβλίο και εκπαίδευση. Βιβλίο, παιδεία, πολιτισμός πηγαίνουν μαζί. Η κρίσιμη παρατήρηση. Δεν υπάρχει όριμος πνευματικά πολίτης που να μην κάνει χρήση βιβλιοθηκών. Είναι αδύνατο. Αυτό.
αυτό τον όριμο πνευματικά πολίτη τον διαμορφώνει η βιβλιοθήκη. Η άλλη παιδεία, η εκπαίδευση, οι βιβλιοθήκες. Μια άλλα όμως η δημοκρατία στηρίζεται στον όριμο πολίτη, στον ανώριμο. Τον έχει ανάγκη η δημοκρατία τον όριμο πολίτη, τον χρειάζεται. Δεν μπορεί να κάνει χωρίς αυτόν, σε αυτόν θα στηριχθεί. Διαφορετικά η δημοκρατία αυθύρεται, διαφθύρεται, αλλοιώνεται. Να γιατί χρειαζόμαστε τη βιβλιοθήκη, τις βιβλιοθήκες, τις δημοτικές βιβλιοθήκες. Γι' αυτόν τον λόγο. Για τη δημιουργία του όριμου πνευματικά πολίτη που θα στηρίξει, που θα επιβάλλει τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Αλλιώς δεν μπορεί να γίνει. Να γιατί είπα στην αρχή. Θέλουμε υγεία, βεβαίως. Θέλουμε στρατό, βεβαίως. Θέλουμε ασφάλεια, βεβαίως. Δηλαδή, οι βιβλιοθήκες δεν θέλουμε. Δεν μας αρέσει, δεν γίνεται. Ίσως πρώτα οι βιβλιοθήκες και μετά όλα τα άλλα. Θα τελειώσω, κύριε Μόσκο, το πήρα το μήνυμα, το που παρακάνει. Μου λένε κάποιοι ότι τι είναι αυτά τώρα που συζητάμε και ότι από ένα σημείο και έπειτα από εδώ η κρίση, από εκεί η βιβλιοθήκη, αυτή η δράση είναι σαν να μοιάζει περιττή. Περιττή. Και σε αυτό το επιχείρημα έχουμε απάντηση. Αν έχουν έτσι τα πράγματα, εκείνο που κυρίως χρειαζόμαστε, εκείνο που δίνει σημασία, που δίνει νόημα στη ζωή μας, είναι το περιττό. Προσέξτε κάποια περιττά που είναι στη ζωή μας που εμφανίζονται, δεν κάνουμε χωρίς αυτά. Ακόμα και σε αυτούς που μιλάνε για το επικοδόμημα, ότι είναι περιττό, η απάντηση μπορώ να πω ότι υπάρχει. Λοιπόν, για τις βιβλιοθήκες αυτές, τις δημοτικές βιβλιοθήκες, και για αυτήν. Θέλουμε την πληροφορική, αυτή την επιστήμη, τη νέα τεχνολογία. Θέλουμε την οργάνωση. Θέλουμε το δημοκρατικό προγραμματισμό. Όλα φανερά, τίποτα κρυφό. Έχουμε ανάγκη από τη γνώση, από την είδηση, την πληροφορία. Και είναι πράγματι αναγκαιότητα η λειτουργία των δημοτικών βιβλιοθηκών. Και είναι απόλυτη προτεραιότητα και πολιτική και κοινωνική και εθνική. Μια βιβλιοθήκη για μας. Για την παιδεία, για την έρευνα, για την επιστήμη, για όλους μας, για τη ζωή, για την Ελλάδα, για τον τόπο. Για ό,τι δημιουργεί τη μεγαλοσύνη των ονείρων και την ανθρωπιά των ανθρώπων. Ευχαριστώ πολύ. Ίσως δεν είναι... δουλεύει αυτό. Ίσως δεν είναι τα πράγματα πάντοτε αυτονόητα και οι τυχόν παραλήψεις δεν γίνονται σκοπίμως. Θέλω να πω ότι για όλα αυτά που αναφέρθηκαν υπάρχει επιστημονική επιτροπή που εμφανίζεται εδώ, δίνει το παρόν, με ανακοινώσεις, διαλέξεις και μαθήματα, είναι λειτουργική, ονόματα πολύ γνωστά στην ελληνική κοινωνία και διεθνώς. Αλλά και οι δράσεις δεν είναι μόνο δράση βιβλιοθήκης, δεν είναι μόνο δράση του εντύπου, δεν νοείται έντυπο χωρίς άλλο είδους υποστήριξη, όχι μόνο τεχνική. Υπάρχουν τα αρχεία. Αρχείο δημοτικό, αρχείο εκπαιδευτικό, αρχείο εκπαιδευτικά, τα οποία σαφώς και μπορούν να στεγαστούν, να συστεγαστούν και να αποτελέσουν ενιαίο πόλο έρευνας και μελέτης. Δεν είναι ποτέ μια βιβλιοθήκη μόνη της. Δεν θα είναι ποτέ μόνη της η βιβλιοθήκη. Θα έχει παράλληλα και άλλες δράσεις. Εξάλλου, το παλαιό βιβλίο είναι αρχαίο υλικό. Μια άλλη μορφή αρχαίου υλικού. Όπως άλλωστε και τα χειρόγραφα. Όπως άλλωστε και τα έγγραφα. Το δημοτικό αρχείο, το εκπαιδευτικό αρχείο, όπως ακριβώς ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία. Μπορεί να συγκρούνται πολλές φορές οι θεσμοί και οι φορείς, αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτό. Να συγκρούνται. Ένα έχει σημασία. Ότι υπάρχουν, ότι είναι λειτουργικά, ότι είναι διαθέσιμα πάλι όπως ορίζει ο νόμος. Και δεν μπορεί και δεν πρέπει να απογυμνώνεται η τοπική κοινωνία από τα τεκμήρια της. Δηλαδή αυτά που δικαιωματικά και υποχρεωτικά της ανήκουν. Γι' αυτό εξάλλου και εκλέγονται και οι δήμαρχοι. Δεν μπορεί για να κάνουν
δεν εκπαιρεώσεις, αλλά και για να δράσουν πολιτιστικά, πολιτικά, μέσα από συγκεκριμένους δρόμους που έχουν ήδη χαράξει και να αγωνίζονται γι' αυτό. Συγγνώμη για την παρέμβαση, αλλά δεν έκανα σκοπίμω στην παράληψη με κανέναν τρόπο. Και αν χρειαστεί, εδώ είμαστε και θα επανέλθουμε. Αλλά σε όλα αυτά πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει πουθενά κανένα οικονομικό μέγεθος. Μην θεωρηθεί ότι πίσω από την εκμηρυντική του αρχείου τάδε του δημοτικού υπάρχουν λεφτά. Λεφτά δεν υπάρχουν. Ούτε επιχειρήσεις υπάρχουν. Τίποτα δεν υπάρχει. Υπάρχουμε εμείς. Δηλαδή εσείς, ο Δήμος, το Πανεπιστήμιο, το Εργαστήριο, η Μεσογειακή Επιτροπή. Και πέραν τούτου, καμιά συναλλαγή απολύτως. Δεν υπάρχουν συναλλαγές εδώ. Ούτε και το κυριότερο, διαμεσολάβησης. Καμία διαμεσολάβηση. Τίποτα δεν υπάρχει. Ένα τηλέφωνο και αυτό αρκεί να κινητοποιήσει τα πράγματα. Σας ευχαριστώ.